Καλησπέρα. Το ανάλυσε το bypress.gr παίρνει σκυτάλι και με έκτισαν μαζί σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Γιώργο. Πλειοψηφία της πόλης είναι χαρούμενη που μας ακούει στο Λίμπερο. Ναι. Και θα το έλεγα. Σημαντικό αυτό. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η ευχή μας τη προηγούμενη εβδομάδα έπιασε. Θα συζητήσουμε αποκλειστικά και μόνο για ποδόσφαιρο και για κάτι ωραίο που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε βαρετό ντέρμπι, ούτε τίποτα. Είδαμε ωραίο θέαμα. Ναι, Μάρτινς επιτρέποντος, είδαμε ωραίο θέαμα. Η αλήθεια είναι ότι πριν από το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, κάναμε τακτική ανάλυση για αυτά που περιμέναμε. Και το παιχνίδι μας άλλαξε ή το μπορούσαμε να το συζητήσουμε μέχρι το 30. Γιατί ότι μετά υπήρχε η αριθμητική ανισορροπία και εκεί κάθε ομάδα πήρε το ρόλο της ανάλογα με τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που είχαν στον αγωνιστικό χώρο. Οι απορίες μας, τις οποίες εκφράσαμε την Παρασκευή, Τάσο και Γιώργο, είχαν να κάνουν με τις επιλογές των δύο προπονητών, του Λουτσέσκου και του Μαρτίνς, και την προσέγγιση τους στο παιχνίδι. Και ακόμα απορώ, έτσι πως το είχα στο μυαλό μου, για ποιο λόγο να ξεκινήσει ο Μαρτίνς με μια ενδεκάδα με τις επιλογές που έκανε μεσοαμυντικά με το παιχνίδι να ξεκινάει στο 0-0 και για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δύο μέσω αμυντικών του, όταν το σκόρ είναι ήδη 2-0. Σίγουρα μιλάμε για δύο τακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες η μία είχε παταγώδη αποτυχία και η άλλη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο Μαουρίσιο, στο πρώτο λεπτό του αγώνα, έχει γύρω στα 300 τετραγωνικά μέτρα να τα διανύσει μόνος του. Όπως έλεγε ο συγκεκριμένος ο Παναγούλης, να κάνει μια προμενάδα με την μπάλα και να φτάσει μέχρι το ΣΑ να μην του βγει το κοντρόλ και να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Το βλέπουμε όλοι αυτό. Άπαντες. Το κενό αυτό μένει. Και είναι εκεί. Και βασιλεύει. Και βασιλεύει ο Μαουρίσιο. Και το πληρώνει ο Ολυμπιακός λίγα λεπτά μετά. Και το πληρώνει ο Ολυμπιακός σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή το γκολ πετυχαίνει ο Μπίσεσβαρ. Ο τρόπος τον οποίο φτάνει από τη μεσαία. Γιατί κάνει επαφή στη μεσαία γραμμή και συνέχεια κάνει επαφή ακριβώς πάνω στη γραμμή του τέρματος. Και φτάνει εκεί περπατώντας. Σίγουρα αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι η αφέλεια με την οποία κατέβηκε το Ολυμπιακό στο γήπεδο, τύπου να πιέσω ψηλά, να κερδίσω τις μπάλες ψηλά, να μπορέσω να δημιουργήσω, να μην αφήσω σε εισαγωγικά καθόλου χώρο στον αντίπαλο. Λες και ο αντίπαλος είναι μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, ο οποίος δεν ξέρει να εκμεταλλεύεται τα διαστήματα, τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις γραμμές. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό γιατί, όπως λες, από την πρώτη στιγμή που ο Μαουρίτσιο είχε τόσο μεγάλο κενό διάστημα μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να τελειώσει τη φάση με κακό τρόπο. Θα μπορούσε να κάνει ούτε, θα μπορούσε να κάνει καλύτερο κοντρόλ, δεν του βγήκε. Αλλά εκεί χτυπάει το καμπανάκι ότι κοίταξε, στην πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια ο αντίπαλος έχει ήδη πατήσει περιοχή. Πολλά κενά. Έχοντας έξω τον Καμαρά, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής αμυντικογενής και ο οποίος έχει πολλά τεξίματα. Κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός σε εκείνο το κομμάτι έχει πρόβλημα. Επίσης όμως, από την αντίθετη μεριά μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι επέλεξε και ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ, να μείνει πίσω από την μπάλα. Γιατί με το γεγονός ότι μένεις πίσω από την μπάλα, πάει να πει ότι δεν θα σε βρει ποτέ σε μετάβαση αμυντική ο αντίπαλος. Κάτι που είναι πρόβλημα και το λέμε από την αρχή που ξεκινήσαμε εδώ, που είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Άρα, με το ξεκίνημα του αγώνα, ο Μεν Πέδρο Μαρτίνς πηγαίνει για να καταλευτεί αυτό που θεωρεί εκείνος ως ατούτου με τους συγκεκριμένους παίκτες που επέλεξε, το γρήγορο transition, χωρίς να έχει απαντηθεί το ερωτηματικό έχεις γρήγορο transition με τους συγκεκριμένους παίκτες. Ναι, ωραία. Πώς θα πάρεις την μπάλα? Δεν απαντήθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει γρήγορο transition. Και οι φάσεις που έκανε στο πρώτο ημίχρονο που τις δημιούργησε ήταν, δηλαδή στις στιγμές που ο ΠΑΟΚ έχασε την μπάλα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είδαμε τον Μποντένσε πολλές φορές να κουβαλάει την μπάλα σε ανοιχτό γήπεδο και πραγματικά όλοι
καταλάβαινε ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Γιατί είναι πολύ γρήγοροι, μπορεί να βγει και ο Φορτούνης και ο Χριστοδουλόπουλο. Μέχρι τη στιγμή που ο Ποντένσε άλλαξε μεριά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγε από τη μεριά του τη δεξιά και πήγε στην αριστερή, εκεί νομίζω ότι και η επιθετική δραστηριότητα του Ολυμπιακού έλαβε τέλο κατευθείαν. Γιατί ο Βιερίνα είχε προβλήματα από εκεί, δημιούργησε και αρκετέ φάσει από εκεί και με κάποια φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όλο το κλειδί ήταν στην προσέγγιση του Λουτσέσκου και στην προσέγγιση του Μαρτίνς. Δηλαδή, Μαρτίνσο... ο Λουτσέσκου έμεινε πίσω από την μπάλα, δεν έδωσε δηλαδή τους χώρους που είναι το νούμερο ένα κίνδυνος της ομάδας του. Ο Μαρτίνς έπαιξε μια αφέλεια τύπου ότι θα πάω να κερδίσω, γιατί με τις ομάδες που έχει παίξει μέχρι τώρα δεν είναι και κάποιο επίπεδο μεγάλο. Επομένως δεν αντιμετώπισε κάποια προβλήματα. Και μάλλον, το πλήρωσε και φάνηκε δηλαδή διαφορά. Μάλλον δεν είχε διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν διάβασε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και δήλωσε μετά το μάτς. Πώς γίνεται να πας ένα τέτοιο ντέρμπι, έμεινε τέτοια προσέγγιση. Δήλωσε μετά το μάτς ότι οποιαδήποτε στρατηγική είχαμε πήγε περίπατο στο 1-0 στο τρίτο λεπτό. Δηλαδή, μόλις δεχτήκαμε τον γκολ τόσο νωρίς, κατέρευσε όλο το πλάνο μας και γι' αυτό κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι. Εκεί το απέδωσε στις δηλώσεις του ο ίδιος. Αλλά αυτό νομίζω όταν δέχεις ένα γκολ στο 3, το μάτς τελειώνει, έχει άλλα 90 λεπτά συν και τις καθυστερήσεις, έτσι, δεν μπορεί να τελειώνει εκεί όλο το πλάνο σου. Να μου έλεγε ότι υπήρχε συνθήκη όπως αυτή που έγινε, για παράδειγμα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τη Λάρισα στο τρίτο λεπτό, που είναι αλλαγή στο αριθμητικό κομμάτι, να παίζει 11-10, να το δεχτώ. Ναι, να το στηρίξεις. καμία τακτική δεν τελειώνει στο τρίτο λεπτό. Και στο κάτω-κάτω σου αφήσαν τελείως το μάτσο 3, κάνει την αλλαγή στο 20. Όχι στο 46, ξέρω, δηλαδή. Εντάξει, το κατάλαβε καθώς, αλλά το κατάλαβε ήταν αργά. Και θα την αλλαγή που έκανε. Στο 3-0 ημίχρονο και να μην υπάρχει καμία ελπίδα. Με την αλλαγή που έκανε του Καμαρά ουσιαστικά στο ημίχρονο, σαν να έδειξε ότι θέλει να περιορίσει το σκορ. Να γλιτώσει το διασυρμό. Εντάξει, δεν πιστεύω αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι επειδή το αισθάνεσαι αυτό, πιστεύω ότι και αυτοί πιστεύανε ότι με ένα γρήγορο κόλλι σου ξαναπούν στο παιχνίδι κτλ. Απλά πήγε να μαζέψει τα ασημάζευτα. Ναι. Είναι τρομακτικά αφελής ο τρόπος ο οποίος έχει προσεγγίσει το παιχνίδι. Και αυτό είναι απόρρια όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού που θεωρούν ότι η ομάδα τους είναι καλύτερη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν βλέπουμε κανέναν, μια αλαζονία δηλαδή που βγαίνει από τον οργανισμό. Εγώ πάλι αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ξανακάνω την ερώτηση που μου έχει μείνει από χθες στο μυαλό. Δηλαδή, κατεβάζει αυτή το με Νάτχο και Γκιλιέρμε. Και μπροστά Φορτούνι, Ποντένσε και Λάζαρο. Και ποιος θα πίσει βαρύ και θα πάρει την μπάλα. Έχει πραγματικά τον πίσει βαρύ να μην βλέπει κανέναν. Όποτε έπαιρνε την μπάλα, ο πιο κοντινός παίχτης που ήταν να μαρκάρει τον Πίσεσβα ήταν στα 7-8 μέτρα. Δεν είχε κοντά του ποδοσφαιριστή. Ήταν μονίμως με ανοιχτό γήπεδο μπροστά του για τη μετάβαση στην επιθετική. Τον Πίσεσβα που δεν είναι δύσκολο να τον πλάρεις. Γιατί το θέμα στον Πίσεσβα είναι να μην τον αφήσει να πάρει την μπάλα. Γιατί άμα πάρει την μπάλα, έχει την ταχύτητα και τον τρόπο να σε βάλει πλάτη. Αλλά δεν υπήρχε ένας να κόψει τον Πίσεσβα πριν πάρει την μπάλα. Γιατί άμα πάρει την μπάλα, η ζημιά έχει γίνει. Ο Πίσεσβαρ έχει και αυτό το. Και λόγω χαμηλού κέντρου βάρους μπορεί να προστατεύσει την μπάλα και να πάρει φάουλ. Και ο Ολυμπιακός πήρε και αρκετές στημένες μπάλες μέχρι το 20. Πάρα πολλές. Πήρε πολλές στημένες μπάλες. Ήταν πολλά τα φάουλ που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολλές στημένες στατικές φάσεις και σίγουρα και αν τυχόν γινόταν κανένα 1-1, ας πούμε, θα ήταν πάλι το παιχνίδι. Δεν νομίζω θα άλλαζε τρόπο παιχνιδιού ο Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και έτσι να γινόταν πάλι θα βρίσκει και τον τρόπο να κερδίσει. Εδώ υπήρχε ένα φόβος, να το πω, από πλευράς ΠΑΟΚ, ότι με Σάχοφ, Μαουρίσιο, Μπίσες, Βαρκέλ, Καντουρί, βαραίνει πολύ το κέντρο, έτσι. Θα ίσως να υστερήσει ταχύτητα, αλλά. Ο τρόπος με τον οποίο, όπως τα λέτε, έβρισκαν τους χώρους να κινηθούν ελεύθερα και να κάνουν σίγουρες μεταβιβάσεις, σου έμοιαζε ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στις επιθέσεις του. Σωστά. Διότι υπήρχε η σίγουρη πάσα που εκδήλωνε γρήγορα την επιθετική ανάπτυξη. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτούς τους τέσσερις οι οποίοι δεν θυμίζονται για την ταχύτητά τους. Ωραία. Και ο Ολυμπιακός βάζει παίκτες που φημίζονται για την ταχύτητά τους με την μπάλα. Άρα, επομένως, όπως το λες ακριβώς, έχουμε δύο σε εισαγωγικά ίδιες ομάδες όσον αφορά το κεντρικό άξονα, το κέντρο. Η μία ομάδα πιέζει ψηλά και το πρόβλημα όταν έχει τόσο είναι η αμυντική μετάβαση. Επομένως, η ομάδα που θα κάτσει πίσω από την μπάλα έχει πλεονέκτημα, γιατί δεν θα δείξει ποτέ αυτό το μειονέκτημά της. Η άλλη ομάδα, η οποία θα πιέσει ψηλά, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, θα το δείξει. Επομένως, κατευθείαν μόλις έχανε την μπάλα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι ο Ολυμπιακός, η μετάβασή του αμυντική ήταν ανύπαρκτη. Και εδώ θα βάλω τι, το τελειώσαμε αυτό, ήταν πραγματικά. Θα βάλω και μια άλλη παράμετρο και θέλω και εδώ την ανάλυση του Τάσου και το σχόλιο του Αντώνη φυσικά. Ο Ολυμπιακός μπροστά είχε τον Γκερέρο, έτσι.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπροστά είχε τον Ακπομ. Και ο Ακπομ για μένα χθες ήταν από τους κορυφαίους με τον ρόλο που έπαιξε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού του Λουτζέσκου. Είναι νομίζω μια σημαντική παράμετρο στο πώς κύλησε το παιχνίδι. Πείτε εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ τι άλλο να πω για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω. Με τον Αντώνη εδώ που τόσες φορές και να τα πούμε. Το παιδί είναι. Τα έκανε πάλι όλα. Ό,τι έπρεπε να κάνει το έκανε. Το τα έκανε πάλι όλα. Τον εντός εικών αδική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι συνήθως η δουλειά του επιθετικού, ή μάλλον όχι, ας το πάρω από την αρχή, το τα έκανε όλα μπορεί να περικλεί για ένα επιθετικό ότι έβαλε δύο κούλια και έκανε έναν τέρμα. Που όντως τα έκανε όλα. Για παράδειγμα, ο Πρίγιοβιτς στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ τα έκανε όλα. Πήρε δύο φορές την μπάλα σωστά, πέτυχε δύο γκολ και πριν βγει η χοντρή, όπως λένε κάποιοι, να τραγουδήσει για να λήξει, το έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ακπομ έχει assist. Έχει γκολ. Έχει ακυρωθέν γκολ την τέταρτη φορά. Έχει 7 προσπάθειες για τρίπλα. Και οι 7 ήταν επιτυχημένες. Είδες τα στατιστικά του, τα έχεις μελετήσει όλα. Απ' έξω. Έχει 4 επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχει παίξει με πλάτη. Έχει υποδεχτεί μπάλα. Δεν έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στον αέρα. Δεν έχει πάρει τόσες κεφαλιές όσο θα μπορούσε. Και πάλι αυτό δεν έχει φανεί. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανε. Δηλαδή, και επαναλαμβάνω, οι τομείς στους οποίους του ζητήθηκε να κάνει δουλειά είναι πολύ περισσότεροι από του επιθετικού. Να το πω έτσι, του απλού επιθετικού, του φορ περιοχής, του killer, του scorer, όπως θέλετε πείτε το. Αυτή είναι η κουβέντα για τον Άκου. Με τους χώρους που είχε, και επειδή είναι και καλός και στα πρώτα μέτρα, δηλαδή είχε έκρηξη και καλή τεχνική και διασκελισμό με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή τον έβλεπες και δεν ήξερες ποτέ πώς θα δημιουργήσει, πώς θα κινηθεί. Είχε και στην πλάτη του δύο σωματώδεις στόπερ, όπως είναι και ο Σισε και ο Βουκοβίτς. Και ευάλωτος στο λάθος. Το είδαμε και στη φάση του τρίτου γκολ. Σίγουρα το κομμάτι του. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Σισε πηγαίνει και γίνεται σκιά του παίχτη. Απλά αν του φύγει. Του φύγει. Τέλος. Και για να δεις πώς έχω διαβάσει τα νούμερα του Ακπομ. Πρόσεξε τώρα. Ο Πρίγιοβιτς στα πρώτα του 12 παιχνίδια στο Super League είχε σύνολο γκολ και assist 8. 7 γκολ, 1 assist. 8 έχει και ο Ακπομ. Στα 12. 5-3. Συν 4 ο Ακπομ. 5-3. Συν 4 ο Ακπομ. Τα ακυρωθέντα. Τα ακυρωθέντα. Χθες σωστά ακυρώθηκε βέβαια. Ναι. Ναι. Και επειδή έλεγε ο Τάσος πριν ότι κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα ο Ακπομ με την εκρηκτικότητα που έχει το διασκελισμό, τον έβλεπες, τον βλέπαμε εμείς απ' έξω από την κερκίδα, από την τηλεόραση και έλεγες. Τι θα κάνει το απρόβλεπτο. Σκέψου πώς τον έβλεπαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Ο Τωροσίδης, ο Βούκοβιτς, ο Σισε και τι περίμεναν να κάνει. Να σου πω τώρα έτσι για να πάμε και σε πιο κομμάτι μεντάλιτε, έτσι πνευματικό, πώς ήταν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπεις τον Βαρέλα σε κάποια φάση, εφόσον έχει ανέβει ο Μάτος, κυνηγάει την μπάλα από Ντένσε, ο Αντώνης κουνάει το κεφάλι και βάλω καταλαβαίνει τι θα πω. Και κάνει ένα τάκλιν. Το τάκλιν του είναι πολύ καλό, βρίσκει την μπάλα όπως πρέπει και βρίσκει πάνω στον Ποντένσε και κερδίζει ο ΠΑΟΚ το αράουτ να δώσει μπάλα. Και το βλέπει, σηκώνεται και πανηγυρίζει έξαλλος επειδή έχει κερδίσει ένα αράουτ. Έτοιμος να πάρει κίτρινη για να βγάζοντας τη φανέλα. Έτοιμος ήταν. Αυτό πόσο μάλλον το περνάς εκείνη τη στιγμή στον Ποντένσε, στον Φορτούνη, στον Χριστόδουλόπουλο, σε όλους. Και καταλαβαίνεις ότι αυτοί εδώ που έχουμε έρθει να τους κοιτάξουμε στα μάτια θέλουν αυτό κάτι κάνει πολύ παραπάνω από αυτό. Ήταν πνευματικά πιο έτοιμο ο Ολυμπιακός. Νομίζω ήρθε με ένα σκεπτικό ανωτερότητας ότι θα πάμε να πάρουμε το διπλό γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα και μέσα στο γήπεδο αυτό. Γι' αυτό στάθηκα κατέρευσε. Στην αλαζονία όλου του συλλόγου. Ναι. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι υπάρχεις μόνο εσύ και μόνο εσύ παίζεις καλό ποδόσφαιρο και αδικείσαι μονίμως και τέτοια πράγματα. Το ποδόσφαιρο, μαζέψου. Ναι, μαζέψου. Το ποδόσφαιρο κάποιες φορές μιλάει από μόνο του. Αυτό και που... το ίδιο πράγμα έγινε για την αντίθετη μεριά που στο τρίτο γκολ. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο που γυρνάει ο Βούκοβιτς ο οποίος έχει κάνει λάθος και διαμαρτύρεται στον Κούτρι που δεν έκλεισε.
Και δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που γυρνάει και του λέει Κούτρι, λέει. Να πάμε και στον Κούτρι λίγο. Έτσι, άσε μας και εσύ. Ας το πούμε έτσι. Άσε μας και εσύ. Να πάμε και στον Κούτρι λίγο. Ο οποίος Κούτρις πρέπει να ταλαιπωρήθηκε πολύ και πρέπει ακόμη να ζαλίζεται με τον Τζαμπά. Ο Τζαμπά νομίζω έκανε τα καλύτερα παιχνίδια στον ΠΑΟΚ χθες. Μισή βοήθεια δεν είχε. Και εκεί αυτό, ναι, τον άφησαν μόνος του στο έλεος του Τζαμπά και στην ταχύτητα. Δεν πρέπει να έχει να γυρίσει να ντουμπλάρει ο Ποντένσε και ο Χριστοδουλόπουλος χθες ούτε μία φορά όπως τη λέει. Δεν πρέπει να έχουν δώσει βοήθειες. Μία φορά. Ποτέ. Μία. Να τον δω να κλείνει. Έστω να πει του ξεστή. Να πάω να κάνω ένα φάουλ εκεί. Για να σαν να λέω το συμπέκτη μου ξεστή. Ήρθα λίγο άτσαλα, αλλά εγώ είμαι εδώ. Ήρθα για σένα. Ναι, να βοηθήσω λίγο, να βάλω λίγο πλάτη. Να κάνω κάτι. Πουθενά. Δεν μπορώ να, ειλικρινά, όσο και αν το σκέφτομαι, δεν μπορώ να καταλάβω την αφέλεια. Που μπορεί να είναι και, όπως το λες, Τάσο, λαζονία του Ολυμπιακού στον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού. Μα δεν είναι. Όταν παίζεις τόσο ψηλά, δηλαδή η άμυνα του Ολυμπιακού, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε δώσει... Μα το θέμα του Ολυμπιακού ήταν να κερδίσει. Το θέμα του Ολυμπιακού ήταν να κερδίσει. Μπορείς να το κάνεις χωρίς να δείξει ότι είσαι καλύτερη ομάδα και ανώτερη ομάδα. Να το πάμε αλλιώς. Είναι κακό να κλέψει ένα αποτέλεσμα. Να το πάμε αλλιώς. Όχι, ακριβώς γι' αυτό όπως το λέω. Είναι κακό να κλέψει ένα αποτέλεσμα. Την Παρασκευή, εδώ η Βίντι είναι καλύτερη ομάδα που πάω σε σύνολο. Φυσικά και όχι. Κέρδισε όμως δύο φορές το πάω. Δύο φορές. Γιατί πήγε και είδε με ποια ομάδα έχω να παίξω με τον Πάουκ. Τι κάνει ο Πάουκ, κάνει αυτά τα 10 πράγματα. Ωραία. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βγάλω από το παιχνίδι στα 7. Αυτά. Πηγαίνω, τα κάνω. Χοντρικά το λέμε. Δεν εξετάζω τώρα αν είχε αλλαγές ο Πάουκ και αν είχε αλλαγές η Βίντι. Την νοοτροπία. Η ομάδα όμως της Βίντι τι ήξερε. Ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καλύτερη ποιοτικά ομάδα από αυτήν. Επομένως δεν πήγε να τον παίξει με ψηλά την άμυνά της. Έμεινε κλειστά πίσω και χτύπησε στην μετάβαση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πίστευε ότι είναι καλύτερη ομάδα και είναι ότι θα έρθει στην Τούμπα να κυριαρχήσει, να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Μα έλα κλείσει τους χώρους. Ναι. Έλα κλείσει τους χώρους. Μη φας φάση. Βγάλει καμία για να βάλει γκολ. Κάνε το 0-1. Και μετά έχει όσο χρόνο θέλει να το 0-1 να δείξει ότι είσαι καλύτερη ομάδα γιατί ο άλλος ανοιχτεί ό,τι και να κάνεις. Έτσι ακριβώς. Λάθος προσέγγιση και φάνηκε. Προς τιμήν του, γιατί είναι δύσκολο να βρεις δηλώσεις προπονητή και ιδιαίτερα στο Ολυμπιακό να παίρνουν την ευθύνη επάνω τους. Το είπε και στις δηλώσεις του ότι όλη η ευθύνη είναι επάνω μας γιατί πραγματικά δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Εγώ στάθηκα όμως αυτό και αυτό δεν μου άρεσε στις δηλώσεις του Μαρτίνς. Ότι είπε ότι μας χάλασε όλο το πλάνο στο τρίτο λεπτό. Δηλαδή αυτό κατά κάποιο τρόπο ναι, θέλησε να δικαιολογήσει εκεί το ότι δεν του βγήκε το πλάνο του, αλλά δεν μπορεί να έχει τώρα να κατεβαίνει σε τέτοιο παιχνίδι να μην έχει αναλυτικό πλάνο μετά το 3. Ότι αν δεχτεί γκολ νωρίς, τι κάνει από εκεί και πέρα. Ναι, δηλαδή αυτό είναι και μεγάλη η απουσία του Ομάρ στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Είναι σημαντική, αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Έτσι, πολλοί έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά συγγνώμη, τι θα έκανε παραπάνω ο Ομάρ με αυτή την προσέγγιση του Ολυμπιακού, όταν οι γραμμές του είναι τόσο ψηλά. Θα έβγαινε και αυτός μπροστά. Ακριβώς, θα ήταν ένας επιπλέον από τους βεζίδες, ο οποίος... Γιατί ο Τωροσίδης από κάποια στιγμή και μετά... Το κατάλαβε. Ναι, την ψηλιάσκη σου λέει... Όπα, αρχηγέ. Είναι έμπειρος και καταλαβαίνει και εκείνος... Κάτσε να μαζευτώ εδώ, να έχουν παρέα ο Βούκοβης με τον Σισε, γιατί άμα τους αφήσω κι εγώ μόνος τους. Νομίζω ότι όπως το λέγαμε την Παρασκευή με τον Σταύρο, ότι αν ο ΠΑΟΚ μείνει πίσω από την μπάλα, δεν θα βρει τρόπο ο Ολυμπιακός να τον διασπάσει. Αυτό και που στο νομίζω μυαλό... ότι δικαιωθήκαμε πανηγυρικά, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω από την μπάλα, δεν πήγε να παίξει ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας και πρωτοβουλίας, γιατί ήξερε αυτή την αμυντική του δυσλειτουργία, το πούμε έτσι, το μειονέκτημά του. Και έτσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι όσες μέρες και αν παίζανε τέτοιο δεν θα μπορούσε να, σε οργανωμένη άμυνα να βρει τρόπο να κερδίσει. Πώς γίνεται ρε Στάσο να διαβάσαμε εμείς καλύτερα τον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό από ότι ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ. Γιατί... Αυτό είναι απορία σάξιο. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ. Πολύ απλά. Δεν μπορεί να μην είδε ο Μαρτίνς 5-10 παιχνίδια να δει, να σημειώσει όπως είπε ο Αντώνης στα 7-8 αδύναμα σημεία. Δηλαδή αυτό είναι ανεξήγητο. Ή το έκανε και απλά δεν το μετέδωσε σωστά στους παίκτες, δεν μπόρεσαν να το βγάλουν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Γιατί όντως μοιάζει πολύ αφελής. Στο τέλος της κουβέντας πηγαίνουμε και στο πρόβλημά τους, δηλαδή. Okay, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μα δεν περιμέναμε τέτοια εικόνα από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση, νομίζω. Έτσι. Δεν περιμέναμε να δούμε αυτή την εικόνα του παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο. Σε λίγο φοβάμαι ότι θα δει μήνυμα και θα πει καλά, ρε φίλε, τι θέλει ο Ολυμπιακό να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι αυτό. Περιμέναμε ίσως να κερδίσει πιο δύσκολο ο ΠΑΟΚ. Να είναι πιο ανταγωνιστικό το τέρμι. Τακτικά με τα παιχνίδια. Προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς σκέφτονται οι προπονητές,
Όπως μερικές φορές δεν πρέπει να καταλάβουμε για κάποια λάθη τους σε αλλαγή ή σε ανάγνωση παιχνιδιού ή σε διαχείριση παιχνιδιού, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλα έγιναν μαζεμένα. Δηλαδή, λάθος, μηδέν ανάγνωση, λάθος προσέγγιση, λάθος αντίδραση. 0-3. Και αν τυχόν πραγματικά πάει και μέσα το δοκάρι του Σάκοφ, εκεί θα έπαιρνε άλλες διαστάσεις του σκορ. Και η φάση του Μπίσεσβαρ λίγα λεπτά μετά. Γενικότερα, από το πρώτο μήχρονο είχε πέρα από τα γκολ, θα μπορούσε να είναι στο 4-5-0. Μη γελάς, Ποντένσε και Σάκοφ είχα. Ναι. Απίστευτο. Εκεί, γιατί σκεφτόμουν ότι ο Σάκοφ φτάχει αυτά τα παιχνίδια και σκεφτόμουν ότι ο Ποντένσε, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σκοράρει με 1 στις 13, άμα βρει χώρο μπορεί να κάνει 7-8, οπότε. Δεν βρήκε χώρο. Δεν βρήκε χώρο. Πολύ προσεκτικό σωμάτος. Πολύ προσεκτικό σωμάτος. Συνήθως... Πολύ συγκεντρωμένος, κάτι που δεν συνηθίζει ο Μάτος. Ήταν, νομίζω, χθες ήταν... Συνήθως στα παιχνίδια... Εντάξει, μάλλον ο Πάκος διάβασε τον Ολυμπιακό και ήξερε ότι έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι κουβαλάνε πολύ καλά την μπάλα σε ανοιχτό γήπεδο. Ποτέ σε Φορτούνης Χριστοδουλόπουλος. Και επέλεξε να μην δώσει αυτό το χώρο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και για να καταλάβετε τη στιγματική προσέγγιση του πολύ καλό σωμάτος, 1.55 δίνει η κίτρινη κάρτα. 1.55. Δεν πληρώθηκε ο κόσμος. Αλήτη Μάτος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ανέλησε το Paripress.gr. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια είδηση. Καθώς υπάρχει μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Και από τη στιγμή που ο σταθμός είναι ενημερωτικός και αθλητικός, θα πρέπει να διαβαστεί. Αγαπητοί φίλαθλοι, χθες ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για την οικογένειά μας. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον προπονητή και τους παίκτες για όσα παρουσίασαν στο γήπεδο, τον κόσμο για την υποδειγματική του στήριξη από τις κερκίδες, την διοίκηση και τους υπαλλήλους για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός απαιτητικού αγώνα. Είμαι ευγνώμων και περήφανος για όλους. Αντιλαμβάνομαι τη χαρά και την ανυπομονησία όλων για την κατάκτηση του τίτλου, όμως αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία και την διάβγειά μας, ώστε να μην αφήσουμε τίποτα να μας παρασύρει μακριά από το όνειρο. Στους αγώνες που απομένουν πρέπει να διαφυλάξουμε όσα με κόπο έχουμε χτίσει. Οφείλουμε να γίνουμε το λαμπρό παράδειγμα για το πώς οι μεγάλες ομάδες βαδίζουν μέσα από μεγάλες νίκες στον τελικό του στόχο με ωριμότητα, αυτοπεποίθηση, ενότητα και υπομονή. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη, η οποία αναρτήθηκε πριν από 34 λεπτά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και αφού άνοιξα και έκλεισα αυτή την παρένθεση, την ειδησιογραφική, αν μπορώ να την, να την πω. Τι νομίζω ότι... Δεν βλέπει τα παιχνίδια με την ομάδα, είναι... τα βλέπει μόνος του. 23-2-0. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ από εκείνη τη μέρα. Στο πρωτάθλημα. 23 νίκες, 25 παιχνίδια. Το οποίο είναι... Δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να έχει παίξει, αλλά οκ. Okay. Είναι ποσοστό 94%, πόσο είναι. Ναι, ψηλό. Δηλαδή 92%. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό, που ο Σάρι δεν έδωσε το χέρι στον Γκουαρδιόλα μετά το 6-0. Και μείνει εκπληκτός. Ναι, ο Γκουαρδιόλα θα έχει χάσει, σου λέει γιατί. Και διάβασα και μια δήλωσή του. Εμείς αν που είμαστε φιλοσαρικοί, θα πούμε τι γιατί, ρε. Maybe... Που λέει στιγμάδα είναι χάλια. Maybe I'm in trouble, είπε. Ο Σάρι. Sorry για το σφύριγμα, αλλά είδα λίγο το πρώτο γκολ του Αγκουέρου από τα τρία. Ναι, λίγο αυτό το... Πριν από αυτά είδες τη χάνη. Δεν ξέρω αν το έδειξε. Εξεπαθής. Πώς ήταν του Ποντένσε, ναι. Πιο εύκολο. Και το στυλίξω. Αυτό το 2-0 που κάνει αυτό το σουτ. Αυτό, κύριε προπονητά, εκτός από παστέλι, πώς μπορούμε να το πούμε, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι εγώ, δηλαδή. Ναι, Σάρι λέει, ναι, I'm in trouble, λέει. Γράφουν οι Άγγλοι, εδώ βλέπω πρωτοσέλιδο τώρα. Chelsea boss, fierce sack after City. Εντάξει, πώς να μην το φοβάται να το δώσω 6. 6 ρε φίλε, 6. Κάτι δεν πήγε... Κάτι δεν πήγε, ναι. Πολλά δεν πήγαν καλά. Δεν ήταν απλά μια κακή μέρα στη δουλειά. Άμα ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο πίσω βαρεχτές. Ίσως βλέπαμε και εμείς. Και το Μάρτις να λέει I'm in trouble. Μα είσαι ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν είχαμε μόνο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το απόγευμα το απόγευμα του Σαββάτου το ντέρμπι της Μαδρίτης. Και αυτό έληξε με 3-1, αλλά για το φιλοξενούμενο. Το ντέρμπι του ΒΑΡ μπορούμε να το πούμε αλλιώς.
Όλες οι φάσεις είχαν βαρ, οι κρίσιμες. Όλες, ναι. Και... δεν ξέρω, ώρες αρχίζει και μου μπαίνει στο μυαλό αυτό το βαρ. Ναι, είναι καλό και αυτά. Μπράβο, το ωραία, μας βοηθάει. Όσο κι αν υποστηρίζω τη Ρεάλ, ειδικά αυτό το γκολ του Μωράτα, λες, άμα το βαρ έρθει για τα εκατοστά. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα μου πεις και τι να κάνουνε. Να πούνε ότι αν το βαρ δείξει λιγότερο από under 7,5 εκατοστά offside, να το μετράει γιατί θα θεωρείται ανθρώπινο λάθος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, θέλει που... χρήση του, θέλει, πρέπει να είναι σωστή η χρήση του. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί που είναι στο booth και τους βοηθάνε, πρέπει, δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις το μάτς πρέπει να το αφήνουν να εξελίσσεται, είτε είναι γκολ και είτε. Από την άλλη, από τη στιγμή που μπαίνει τεχνολογία. Ναι, από την άλλη, από τη στιγμή που μπαίνει τεχνολογία, δεν μπορεί για παράδειγμα να μην μετράει το γκολ της Liverpool με τη Manchester City με την μπάλα να είναι για 1,5 εκατοστό, να μην περνάει ολόκληρη τη γραμμή, και στο 1,5 εκατοστό που βλέπεις το offside να μην το λες offside. Δηλαδή είναι λεπτή ισορροπία από τη στιγμή που μπαίνει στην εξίσωση το VAR. Όπως μου έκανε εντύπωση το ότι δεν συζητήθηκε πολύ η φάση VAR το πέναλτι που ζητάει η Μπαρσελόνα στο 95. Τελευταία φάση του αγώνα. Εντάξει, πιο πριν έχουν γίνει άλλα πράγματα εκεί. Ζητάει. Εγώ... πρέπει να νιώθει πολύ τυχερή η Μπαρσελόνα. Μπήκα σπίτι, κάτι έκανα λίγο για τη δουλειά. Και ξαφνικά βλέπω ότι η Μπαρσελόνα είναι 0-0. Και ήμουνα στο κλασικό οπαδικό δίλημα. Να το δω, θα πάει για τεμιά. Εντάξει, ψέματα να πω. Και βάζω το παιχνίδι και πετυχαίνω το τελευταίο 1,5 λεπτό. Να τώρα, επειδή βλέπουμε τα γκολ της αγωνιστικής, αυτή την κίνηση του σώματος που κάνει ο Ακπομ πριν πλασάρει στο τρίτο γκολ. Τιερή Ανρή. Αυτό πραγματικά, το πλασέ του Ανρή, το ασταμάτητο, που δεν μπορούσε να το αποκρούσει κανείς. Αυτό διδάσκεται. Διδάσκεται, πρέπει να το έχεις κιόλας, όχι όσο ότι και αν διδάσκεις, αλλά ο παίχτης δεν έχει. Ναι, πρέπει να ξεκινήσει να το κάνεις, δηλαδή, να το δοκιμάζεις. Σεντερφόρ έχουμε στην παρέα, Αντώνη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό το σπάσιμο, να χαμηλώσω για να... το κάνεις. Το κάνω μόνο σταματημένη μέρα. Άμα γεννείτε, μόνο στο PlayStation. Αυτό που έλεγα στον Τάσο στις διαφημίσεις, γιατί το είδα νωρίτερα και το γκολ και το ξαναείδαμε τώρα στη τηλεοράση εδώ στο στούντιο, που με το που σπάει το σώμα ο Ακπομ είναι σαν να λέει το ΣΑΠ, κοίταξε, εκεί θα τη στείλω την μπάλα τώρα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, λυπάμαι, sorry, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά... Είναι φοβερό το τελείωμα γιατί είναι κινήσει η μπάλα, έχει και ο ίδιος ταχύτητα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Πρέπει να είσαι τέρμα σίγουρος ότι η μπάλα, γιατί της δίνει και δύναμη. Μπάλα φεύγει ψηλά και πίσω στο πλάι. Και το έχει. Έχει και την αυτοπεποίθηση από το κλέψιμο που κάνει στο ξεκίνημα της φάσης. Και πάει κατά μέτωπο να τελειώσει εκεί με γκολ. Και είναι ότι το έχει, γιατί ίδιο πλασέ, ίδια κίνηση του σώματος στο πλασέ, κάνει τον γκολ που έβαλε με το γκολ του που ακυρώθηκε σε Τούμπα. Με ποιον ήταν. Με τον Απόλλωνα. Με τον Πανιόνιο ή με τον Απόλλωνα. Με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Του ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Για επιθετικό φάουλ που το ακυρώθηκε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει στην περιοχή και το σώμα του γέρνει προς τα αριστερά και η μπάλα πάει στη δεξιά γωνία, συρτά κάτω και μετά βλέπει τον επόπτη. Και τον κόλπο το ακυρώθηκε, ήταν πολύ καλό πλασέ. Πολύ καλό σούτ. Ναι, το ίδιο. Στην κλειστή γωνία κιόλας. Γι' αυτό λέω ότι Ερή Ανρή. Πήγε στην κλειστή γωνία ψηλά. Τα στέλνει πολύ με αυτό το στυλ. Ρε τον Άκο. Ρε τον Άκο. Τίποτα. Εντάξει, ποιος να περίμενε ότι μετά τη φυγή του Πρίγιοβιτς θα υπάρχει στον ΠΑΟΚ τέτοιο πλουραλισμό στην επίθεση και τέτοια σιγουριά. Όλος ο τρόπος. Όλο το έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Λέγαμε για Ισπανία πριν. Έχουμε πρωτάθλημα εκεί πάλι. Με διαφορά στους 6, με το κλασικό στον Περναμπέου. Πάει με χαμηλά την μπάλα, Αντώνη. Όχι, δεν με πείθει, ρε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν με πείθει. Πάντως είναι βελτιωμένη η εικόνα. Το κατάλαβα από το πώς πανηγύρισα το απόγευμα του Σαββάτου την νίκη επί της Ατλέτικου, που δεν την περίμενα. Δεν την έβλεπα. Και εσύ βασιλικός είσαι, Αντώνη. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδί, στο ρίτσο. πολύ βασίλισσα. Ναι. Πρέπει να είμαι μόνος Καταλάνος στην παρέα. Ναι. Εκείνη τη μέρα που είδα τη Ρεάλ να χάνει 5-1 από τη Μίλαν, το 89, εκείνη τη μέρα κλείδωσε μέσα μου. Η Ρεάλ. Για κέρδισε έτσι.
σαν να βρίσκει και λίγο που έβλεπα χθες, γιατί δεν παρακολουθούσα το παιχνίδι, σαν να βρίσκει λίγο την ομοιογένειά της, όσον, την αμυντική. Επέστρεψε φυσικά και ο λιγότερο από όσο βρήκε ο Χουλκ στο Δελιανίδη. Και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε άλλο μάτς, αν ήταν 0-1 στο 2. Σίγουρα. Σίγουρα. Τραυματίστηκε και ο Χουλκ, για αυτούς είναι μεγάλη απώλεια. Μα αφού δεν έχουν αριστερό μπακ, δεν έχουν άλλον. Αλλά βγάλανε αυτό τον παίχτη ο οποίος δείχνει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία πράγματα. Τον Αλμπάνι. Νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει. Πέρυσι είχαν πολύ καλή χρονιά ο Αλμπάνις με τον Απόλλωνα. Και χθες έδειξε πάρα πολλά, πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή ήταν σε όλες τις φάσεις. Σουτ, θράσος, να πάρει την μπάλα, να μπει κατά μέτωπο. Καλές μεταβιβάσεις. Πολύ καλός. Πιστεύω ότι η Άκη τον έχει στα υπόψη της για πολύ καιρό. Και Σιμόες έχει Άκη τώρα, ε. Μια χαρά. Ρέτο. Γίνεται πάλι ομάδα. Ρέτο Χιμένεθ. Άλλη ομάδα. Το θέμα όλο τώρα στην ΑΕΚ είναι νομίζω το καλοκαίρι, αν θα δοθεί το δικαίωμα σχημένο να χτίσει όπως θέλει και τι προετοιμασία θα κάνει. Ναι, εκεί. Δηλαδή η ΑΕΚ πλέον από εδώ και πέρα, εντάξει, έχει το κύπελλο να διεκδικήσει, αλλά νομίζω κοίταξε, αυτό που πρέπει να τους καίει είναι τι θα κάνουν το καλοκαίρι για τη νέα σεζόν με το σχημένο. Να ξεκαθαρίσει λίγο και το τοπίο με το θέμα της, της Ευρώπης. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί το δώσουν αυτό την ποινή της. Ναι, ναι, ναι. Προκύψει κάτι το. Κοίταξε τώρα, για καλό ή κακό, έχει ένα τελικό στα μάτια της για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν κερδίσει μες στο Καρεσκάκης, που ο Ολυμπιακός νομίζω με τον Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει και την Ευρώπη την Πέμπτη. Έτσι, αυτή και την Πέμπτη. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός φυσικά την Πέμπτη με την Άμμο. Τι ωραία εβδομάδα, τι ωραία εβδομάδα μπήκαμε. Έτσι. Πολύ πίεση. Να δούμε πώς αντιδράει η Champions League. Αύριο η Champions League. Ναι. Αύριο έχει Champions League. Σήμερα έχει Αστέρα Τρίπολη Άρη 7.30. Αύριο έχει Champions League. Δύο παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος. Σου έρχονται πολλά παιχνίδια μαζί με. Αύριο έχει Champions League. Έχει αυτή την εβδομάδα το Ajax Real, το Roma Porto, το Manchester United Paris και άλλο ένα παιχνίδι που μου διαφέρει. Το Tottenham Dortmund. Οπότε θα τελειώνει παίζουν και οι δύο ομάδες αυτή την εβδομάδα. Και την Πέμπτη έχει Europa League. Παρασκευή έχουμε ένα ρεπό. Ξεκούραση το βράδυ. Και Σαββατοκύριακο πάλι έχει Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όχι, το κακό είναι ότι μάλωσα σήμερα με τη γυναίκα μου. Δηλαδή, τρίτη Τετάρτη που θα της πω ότι ξέρεις τι έχει μπάλα από τις. Τι ώρα θα είναι τα παιχνίδια? Στις 10. Στις 10 νομίζω θα είναι και τα δύο στις 10. Δεν έχει στις 8 παρά 5 10. Τώρα. Είναι και από δύο παιχνίδια έχει την ημέρα στις 10 νομίζω. Τρίτη Τετάρτη και μετά. Και την Πέμπτη θα έχει 8 και 10. Ναι, στο Europa League. Πολύ νωρίς τη εβδομάδα μάλωσα με τη γυναίκα μου. Okay. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Θα βρούμε, τον τρόπο. Παντελίδης εναντίον. Παντελίδης εναντίον Άρη. Έλα να τελειώσουμε τώρα ποδοσφαιρικά. Να αφήσουμε τη μέρη ήσυχη. Παντελίδης εναντίον Αστέρα Τρίπολης. Αστέρα Τρίπολης, σωστά. Ξέρει την ομάδα. Κατά πρώτον, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη αυτό το παιχνίδι. Μετά την έδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπεσε πάνω σε ένα γκολ Κλάους μετά από 3 χρόνια. Και το γκολ Κλάους μετά από 3 χρόνια δεν το λέω ότι είχε τόσα χρόνια να σκοράρει. Έχει ξανασκοράρει το παιδί, πολύ λιγότερο από όσο μας είχε συνηθίσει. Αλλά αυτή η κεφαλιά του μου θύμισε την κεφαλιά που είχε βάλει στο παιχνίδι των Ολυμπιακών. Στον ημιτελικό κυπέλλο. Στις κινήσεις έχει πάρα πολύ το timing, το ξεπέταγμα μπροστά από τον αμυντικό. Έξι είναι killer το παιδί. Αυτή είναι κεφαλιά με σώμα. Αυτή η κεφαλιά. Ότι κάνει ό,τι μπορεί το σώμα για να κατευθύνει την μπάλα και που θέλει μέσω του κεφαλιού. Όχι, με το λαιμό. Απλά κάνει καλό γύρισμα με το λαιμό του. Δηλαδή το σώμα του κοιτάζει την μπάλα. Ο λαιμό του και το γύρισμα που κάνει. Αυτή την απορία είχα. Γιατί αν παίζει ρόλο το σώμα ή απλά χρειάζεται να κάνει ένα καλό πάτημα για να γυρίσει το κεφάλι. Γιατί κεφάλια δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ο Άρης έχει λοιπόν 29 και ο Παναθηναϊκός έχει 28. Και με το χ της Ξάνθης με τη Λαμία και σήμερα παίζει Πανετολικός ΑΕΛ. Είναι ευκαιρία για τον Άρη αυτή η αγωνιστική. Μα είναι ευκαιρία για τον Άρη γιατί? Διότι πάει στο συντέθεσμα τον Παναθηναϊκό, ναι, και σωστά, τον στέλνει να παίξει τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί την άλλη εβδομάδα έχει. Αστέρα. Ο οποίος Αστέρας Τρίπολης έχει 21 βαθμούς. Για τον Αστέρα τώρα τι γίνεται, επειδή εδώ έχει δύο όψεις στο νόμισμα. Ο Αστέρας, αν κερδίσει, κοιτάει πεντάδα, γιατί πλησιάζει, ναι, στους 5 βαθμούς από τον Άρη που είναι πέμπτος. Αν χάσει, σφίγγεται. Αν χάσει, κοιτάει υποβασμό. Ναι, σφίγγεται. Ναι. Δηλαδή είναι. Είναι δύσκολο.
δύσκολο. Τώρα δεν είχατε. Πράγματι έχει μεγάλο κίνητρο ο Αστέρας. Ναι. Το πρωτάθλημα, επειδή οι περισσότεροι έχουν μείνει στα τη κορυφή, το πρωτάθλημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το είχα πει για την άλλη φορά. Δεν είναι μόνο ότι τέσσερι είναι κοντά στο που τρει πέφτουν και ένα δίνει παρά. Είναι ότι με τι υπάρχουσε συνθήκε, με τον Παναθηναϊκό να εμπλέκεται στη μάχη τη Πεντάδα, ο οποίο έχει ευρωπαϊκή τιμωρία, και την ΑΕΚ να έχει ένα ερωτηματικό για το εάν θα της επιβληθεί κάποια ποινή, γιατί δεν θα κάνει σε κανέναν έκπληξη αν επιβληθεί ποινή ενός χρόνου, για παράδειγμα, για την ΑΕΚ. Μπορεί η... Εντάξει, σίγουρα και μακάρι να μην γίνει αυτό, έτσι. Σαφώς. Μπορεί η 13η θέση, η 13η θέση να δίνει μπαράζ και η 7η θέση, αν ήταν 20 και είναι ψηλά, να δίνει Ευρώπη. Mm-hmm. Πολύ ρευστά τα... Ο Άρης αποκτά μεγάλο πρόβλημα. Αν τυχόν καταφέρει και ακόμα και αν δεν χάσει, πάλι έχει προβάδισμα. Ακόμα και αν δεν χάσει στην Τρίπολη. Έχει ενδιαφέρον σήμερα για το αν θα δούμε Φετβαζίδη, αν θα ξαναδούμε Γιουνές μετά από καιρό, να παίζει με τον Σολάρσον. Αν σου πω ότι περιμένω πιο πολύ τακτικά το Γιουνές από το Φετβαζίδη, διότι νομίζω ότι ο Φετβαζίδης μπορεί να δώσει πράγματα τα οποία ο Άρης πάνω κάτω τα είχε στο παιχνίδι του και ψάχνει να βρει το ποιο θα το δώσει. Ενώ όταν έλειπε ο Γιουνές, δεν είχε τέτοιον παίχτη. Ναι. Τέτοιο περιφερειακό επιθετικό, τέτοιο παίχτη που να κάνει δύο επαφές σε μια επίθεση για την ομάδα του. Και, ξαναλέω, έχει και να υποδέχεται, ναι, και να προσπαθεί να τελειώσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το Γιουνές έχοντας τριγύρω του και από πίσω του τους Λάρσον, Τόνσο, τον αναγεννημένο Ματέο Γκαρσία το τελευταίο διάστημα. Θα είναι διαφορετικό, πιστεύω, στο πώς θα παίρνει μπάλες ο Γιουνές μπροστά μέσα στην περιοχή, εκεί που τις χρειάζεται. Κοίταξε, αν πάμε τώρα με το σκεπτικό ότι ο Άρης κέρδισε την Ξάνθη και φαντάζομαι ότι εφόσον μια πετυχημένη συνταγή θα πάει στον ίδιο τρόπο, την ίδια προσέγγιση. Ο Αστέρας στην πλάτη, όπως είδαμε το Ολυμπιακό, από εκείνη τη μεριά Πασαλίδης με Μαρτίνεθ, έχουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αν όλο ο Άρης χτυπήσει από εκείνη τη μεριά, την αριστερία με την κυκραμία δηλαδή του Αστέρα, τότε θα έχει καλές τύχες. Φυσικά, αν πάει να παίξει με το ίδιο σκεπτικό, έτσι, του να περιμένει δηλαδή περισσότερο και να βγει στην. Εκτός αν ο Πατελίδης τη δει Μαρτίνς. Δεν νομίζω να είναι, με τέτοια τέλεια ότι. Ο Άρης, δεν νομίζω. Λάρσον θα παίξει αριστερά, κατά πάσα πιθανότητα. Λάρσον, Τόνσο, Ματέο Γκαρσία, και το θέμα είναι θα παίξει ο Ντιγκινή ο Γιουνές στην κορυφή. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Βέβαια, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το ρεπόρ του All About Άρης εδώ στο Λίμπερο που μιλούσαμε, μου έλεγε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο ακόμη και για να δούμε βασικό το Φετβαζίδη. Τώρα σε πιανού τη θέση. Εντάξει, πολύ δύσκολο. Αν μπει ίσως στη θέση του Λάρσον. Πώς το δηλαδή, στην ομάδα πόσο καιρό είναι ο Φετβαζίδη? Μια εβδομάδα. Υποκλείεται. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι θα τον βάλει μόνο σε. Αν τον ντομάτς βδί, ότι δεν παραδεί στο 60-70. Για καμιά τρίπλα, για κανένα χώρο. Ναι, γιατί και όντως είναι και καλός παίκτης. Να ξεκινήσει με τόσες λίγες μέρες. Ναι. Και δεν νομίζω ότι έχει να δώσει και κάτι στον Άρη, δηλαδή και ο ίδιος θα αγχωθεί από το να πει να ξεκινήσει, έτσι νομίζω. Θα το δούμε σε λίγες ώρες. 7.30 ναι. Και έχει σε 7 το Πανατολικό ΣΑΕΛ, επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Για τη μάχη εκεί που γίνεται μεταξύ Ευρώπης και υποβασμού. Χρειάζεται να φτάσουμε στην 16η-17η αγωνιστική για να καταλάβω ότι το... Θα μάθει τη Έρτη Νόβα. Το ακριβώς και το και μισή είναι διαφορά Έρτη και Νόβα. Ναι. Πέρασε λίγο καιρό, αλλά την έβγαλα την άκρη σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Τίποτα. Αναλύσαμε τον ντέρμπι, νομίζω, στο επάκρο, στο καθαρά αγωνιστικό του κομμάτι. Το χαμόγελο του Champions League. Που ότι επιστρέφει, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα και γι' αυτό και τις επόμενες μέρες. Είναι η εβδομάδα απολαυστική, έχει σήμερα, είπαμε, Super League. Εντάξει. Έχουμε πράγματα για να δούμε και εκεί. Έχει ενδιαφέρον τα παιχνίδια και τα δύο έχουν το ενδιαφέρον τους. Αύριο Τετάρτη το Champions League. Αυτά τα μάτσα είναι Europa League. Αύριο ανάλυση του αγώνα του ποδοσφαίρου Survivor. Όσοι το δείτε. Απόψε στις 9. Εκεί μόλις τελειώσει το Αστέρας Τρίπολης Άρης, πιάνει Survivor ο Τάσος για να μας φέρει αύριο πινακάκι με ανάλυση. Ήθελα να το πω πριν. Ο πανηγυρισμός του Βαρέλα είναι η άλλη εκδοχή του πανηγυρισμού του Κριστιάνου που δείχνει το σώμα του και λέει εγώ εδώ. Έτσι ακριβώς. Και μου θύμισε ο Βαρέλα με αυτό που έκανε στο Παρί Λίβερπουλ που ήθελε μόνο νίκη η Παρί. Αν θυμάσαι σε μια φάση που κλείνουν πολύ καλά ο Ντιέγκο, το στόπερ της Παρί.
Ο Βραζιλιάνος. Τιάγκο Σίλβα. Πώς κλείνει με τον αριστερό μπακ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και κλείνουν το σαλάκι με τις τελευταίες επιθέσεις και κάνουν έτσι το σώμα τους και οι δύο μαζί και πανηγυρίζουν για ένα απλό out το οποίο κερδίσανε. Αυτό είναι το πάθος, αυτό είναι η θέληση. Που σε τέτοια μάτσα έχουμε ξαναπεί, σε τέτοια μάτσα έχουμε ξαναπεί, είναι πάνω από το 50% ίσως, από τα υπόλοιπα. Αυτό το περνάς στον αντίπαλο. Είναι άλλο να τον βλέπεις, τον άλλο να είναι σε τέτοια κατάσταση και να το πιστεύει. Καταλαβαίνεις ότι τα περιθώρια σου δεν είναι πολλά. Στο τέλος της ημέρας, δεν θυμάμαι σε μια φάση ο Ολυμπιακός να μην έκανε ούτε μια μανούρα. Και τι εννοώ μανούρα. Πλην του σπριτ που έκανε ο εμπειρότατος σε αυτά, το Ρωσίδης, για να ζητήσει κάρτα. Την δεύτερη κάρτα του Σάχοφ, που στο ρεπλέ που το είδα σηκώνει κάρτα. Και είναι το μαρκάρισμα, δεύτερη κίτρινη. Δεν θυμάμαι άλλη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να δείξει ο Ολυμπιακός ότι τον πειράζει αυτή η κατάσταση. Να δείξουν λίγο νεύρο, λίγο. Ξέρεις όμως τι, εκεί το δείχνεις αυτό όταν πιστεύεις και σε ένα πλάνο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι στην ομάδα που ανήκεις υπηρετείς κάτι που βγαίνει μέσα στο γήπεδο και βασίζεται πάνω σε αυτό. Τώρα με την τρικυμία που υπήρξε, ειδικά στο πρώτο προσάλεπτο. Ναι, γιατί υπόθηκε σε δηλώσεις και από τον Κούτρη και από τον Τροσίδη ότι είχαμε ένα πλάνο το οποίο δεν μας βγήκε καθόλου, δεν μας πήγε το πλάνο. Δεν είπαν ότι ήταν κακό το πλάνο, αλλά δεν του βγήκε καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν άκουσαν τη δήλωση του Μαρτίν και πάνω σε αυτήν πάτησαν, αλλά πάνω σε αυτά τα νερά κινήθηκαν. Εμένα θα μου μείνει απορία για πάντα. Το γιατί από ποιον περίμενε ο Μαρτίν να πάρει την μπάλα για να τρέξει η ομάδα που έβαλε. Και θα έχει ενδιαφέρον να συναντηθούν στο κύπελο. Δηλαδή, θα δούμε εκεί τι προσέγγιση θα υπάρξει. Δεν θέλω να το πει. Δεν κουράστηκε, Αντώνη. Γιατί, ωραία είναι. Ναι, ωραία είναι. Ξέρεις, σήμερα σκέφτομαι δεν θέλω όλο το ντέρμπι. Ένα μήνα. Θα έρθει το Σάββατο, θα έρθει η Κυριακή, θα έρθει τη Δευτέρα που θα παίζει ο Πάκου με την Απόλλωνα Σμύρνης και μετά μπορεί να αρχίσω να θέλω. Κάτσε, γιατί υπάρχει και το. Πάκου Ολυμπιακός. Όχι, υπάρχει το Πάκου Πανιόνιος, το κύπελο. Ναι. Για να έχει. Τέλος του μήνα. Είναι και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Στις 2, όπως ήταν αναμενόμενο σήμερα, ξεκουκαλήσαμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από τακτική πλευρά. Αναφερθήκαμε σε ό,τι άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο και από αύριο κουνάμε σε Αντώνη. Ύμνο, αστέρια κανονικά. Τα πάντα, τα πάντα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.